να μιλήσουμε, να ξεκινήσουμε για την παράσταση, το αγόρι με τη βαλίτσα. Είναι ένα ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη παράσταση, με ιδιαίτερο και το θέμα του βέβαια, που περιέχει λίγο και το προσφυγικό θέμα, σε μια άλλη μεγάλη επιτυχία και λίγο απρόσμενη. Θεωρώ όχι τόσο απρόσμενη, γιατί το έχω ξανακάνει τον κύκλο, το έχει ξαναπαιχτεί και είναι τόσο δυνατό το θέμα του και πιο επίκαιρο από ποτέ, που φαινόταν από την αρχή, εγώ τονίσω από την πρώτη στιγμή που διάβασα το κείμενο. Το κείμενο είναι πάρα πολύ δυνατό, γιατί έχει ένα πολύ φλέγον θέμα, το οποίο το αγγίζει με πάρα πολύ ευαισθησία. Μπορεί να είναι ένα σκληρό και ενήλικο θέμα, αλλά ο τρόπος που το αφηγεί το Μάικ Κένι μέσα από αυτό το έργο και με την διασκευή της Ξένης Καλογεροπούλου, μπορεί να αγγίξει τόσο τα παιδιά και τους μεγάλους από την ευαίσθητη πλευρά, να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και να το κάνει να σκεφτεί γιατί συμβαίνει όλο αυτό και πώς αντιδρούμε εμείς σε όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει, αλλά και το πιο σημαντικό είναι να δούμε την ευαίσθητη πλευρά, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να συγκινηθούμε με αυτή την κατάσταση και να προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε όσο περισσότερα πράγματα μπορούμε για να αλλάξουμε τη ροή του πραγμάτων. Ναι. Το αγόρι με τη βαλίτσα είναι μια ιστορία ενός αγοριού που ξεκινάει από μια επώλυμη ζώνη κάπου στην Ανατολή. Θα λέγαμε ότι στις μέρες μας θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε στη Συρία για παράδειγμα, όπου ένα παιδί λόγω της επώλυμης κατάστασης αναγκάζεται να φύγει για τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, το σπίτι του, και θα πρέπει να μεταναστεύσει και να πάει σε μια άλλη περιοχή, πιο ειρηνική, για να ζήσει. Να ζήσει αυτό το όνειρο. Ξέρετε, κάθε εποχή έχει το δικό της όνειρο, άλλο είναι το αμερικάνικο όνειρο, άλλα χρόνια έγινε η Γερμανία. Πρόσφυγες, κάθε εποχή έχει τη δική της ιστορία προσφυγιά. Έτσι λοιπόν, σήμερα το αγόρι αυτό αναγκάζεται να φύγει από την Ανατολή και να βρεθεί στην πολιτισμένη Δύση που λέμε, στη Γερμανία. Και βλέπουμε όλη αυτή τη διαδρομή, το ταξίδι που κάνει, το μόνο η αποσκευή, μία βαλίτσα. Να σας ρωτήσω, το παιδί αυτό έχει ταυτότητα, δηλαδή έχει μια καταγωγή από εκεί, προσδιορίζεται αυτό? Δεν προσδιορίζεται με μια συγκεκριμένη χώρα και δεν έχει σημασία. Προσδιορίζεται η οποία βρίσκεται σε πολύ κατάσταση ξαφνικά. Ναι, ναι. Εκεί που ήταν όλα κάτω, όλα τέλεια, όπως συμβαίνει και στη Ζάρεμα, δηλαδή μια πολιτισμένη ανατολική χώρα. Ξαφνικά, λόγω που λέμε, βλέπουμε ότι βρίσκεται στο χάος της καταστροφής και ο κόσμος παλεύει να φύγει με όποιο μέσα μπορεί. Έχει γίνει κάποια διασκευή στα καθημάς, έτσι, λίγο της επικαιρότητας των τελευταίων ετών? Έχει γίνει μια ελάχιστη πρόσθεση, μια σκηνή όπου το αγόρι αυτό κάνει μια στάση σε έναν τόπο όπως είναι η δομένη στην Ελλάδα. Είναι η μόνη πρόσθεση που έχει κάνει, δηλαδή που φτάνει ένα βήμα πριν την Ευρώπη και σταματάει στο σύνορο και ανακάλυπτε να μπει εκεί από τον καιρό. Είναι η μόνη αλλαγή που έγινε λόγω αυτών των ημερών. Ναι. Χρήσιμη πάντως θεωρώ. Είναι σωστό, είναι σωστό, γιατί ναι. Δεν μπορείς να ξεχνάς που είμαστε και τι κάνουμε σε κάθε εποχή. Που μόνο σε ξένη νομίζω ότι έβαλε μια πολύ ωραία πινελιά. Και επί της ουσίας αυτό βλέπουμε. Βλέπουμε αυτό το ταξίδι που κάνει αυτό το παιδί. Πάει μέσα από χώρες, γνωρίζει ανθρώπους, καλούς και κακούς. Πώς γνωρίζει συμμάχους, πώς μαθαίνει την αγάπη, πώς μαθαίνει το μίσος. Γενικότερα είναι ένα μεγάλο ταξίδι συναισθημάτων. Φαντάζομαι όλο αυτό έτσι με διασκεδαστικό τρόπο, δεν είναι σοβαρό, φορτωμένο το έργο, δηλαδή δραματικό. Όχι, 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 όχι. Είναι ένα, θα έλεγα, μια εμπειρία θεατρική όλο αυτό. Γιατί συνδυάζει και πάρα πολλά θέατρα. Έχει θέατρο, έχει θέατρο σκηνιών, περιέχει ζωντανή μουσική που είναι η Αρετή και την ΕΕ. Μαζί με άλλους δύο μουσικούς έχουμε τρία άτομα ορχήστρα που παίζουν με διάφορα όργανα και εκεί που τραγουδάει. Το θέατρο σκηνιών συνδυάζεται με ένα μοναδικό τρόπο με το ζωντανό θέατρο μπροστά. Είναι μια εξαιρετική και μοναδική εμπειρία για τους θεατές. Ναι. Γιατί μπορούμε να έχουμε πολυεπίπεδη διάβραση και πολυεπίπεδη διαφύγηση στο θεατρικό. Τα παιδιά τι σας λένε, σας καταλαβαίνουν και το στίγμα του έργου, ότι παρόλο που πέρασαν καλά, διασκεδάσανε έτσι με όλα αυτά τα με το σκιόλ που μου είπατε, με τη μουσική που είναι πολύ ζωντανά στοιχεία, αντιλαμβάνονται και το πικρό κομμάτι της υπόθεσης? Ναι, κοιτάξτε, το καταλαβαίνουν συναισθηματικά, επειδή δεν μπορούν να το κατανοήσουν. Γιατί κάποιος πρέπει να φύγει το σπίτι του και να φύγει μόνος του με μια βαλίτσα να πάει κάπου. Ακολουθούν την ιστορία του παιδιού, βλέπουν τα συναισθήματά του. Και επειδή αυτό το παιδί, ο μικρός Νάζ, είναι πάντα θετικός, τα παιδιά δεν εστιάζουν σε κάτι αρνητικό. Καταλαβαίνουν το ταξίδι του, καταλαβαίνουν ότι έχει φύγει, αλλά επειδή αυτό το παιδί έχει πάρει τα φωτικά στοιχεία του κοντά του, έχει πάρει τις ιστορίες του, μόνο το προσκυνούν αυτή η βαλίτσα, που είναι γεμάτη περιπέτειες του σεβάστου του θαλασσινού. Βλέπουν λοιπόν ότι και είσαι θετικός, μπορείς να ξεπεράσεις όλα τα εμπόδια. Επομένως, κάθε λίγο και λιγάκι, εμείς τροφοδοτούμε τα παιδιά με θετικά συναισθήματα. Και στο πώς μπορείς να παλέψεις και να τα απεξέλθεις
από την δυσκολία. Επομένως, βλέπουν ευχάριστη και χαρούμενα ότι να, ο μικρός μας τα κατάφερε. Έκανε αυτό που ήθελε. Οι μεγάλοι φυσικά καταλαβαίνουμε και τα άλλα. Φαντάζομαι το παιδί είστε εσείς. Κοιτάξτε, δεν ξέρω την ηλικία σας, αλλά επειδή σας είχα δει και στην Πινελόπη Δέλτα, έχετε αυτό το πολύ, δεν θα έλεγα καν ανικό προφίλ, το παιδικό προφίλ θα έλεγα, που είναι και προς τιμή σας, δηλαδή είναι στο DNA σας αυτό. Και είναι και... Είναι ότι θα τα έρθουμε συγκινούν πάρα πολύ, γι' αυτό και τα κάνω. Ναι. Γενικότερα μου αρέσει και αυτό, αυτή η σκέψη, το ότι το παιδί δεν χρειάζεται να είσαι παιδί, δεν πρέπει να το κάνει ένα παιδί που είναι 17 χρονών, 15 χρονών. Ναι. Να γίνετε ηθοποιός. Όχι, δεν ήταν στο μυαλό μου. Η απόφαση μου να γίνω ηθοποιός ήταν 22-23, αρκετά αργά. Ήταν κάτι που μου άρεσε, αλλά νομίζω ότι πολύ μου άρεσε το κομμάτι της αφήγησης. Μου άρεσε να λέω παραμύθια, όχι να λέω παραμύθια, λάθος. Να ταξιδεύω τον κόσμο σε άλλες διαστάσεις. Αυτό που μου άρεσε πολύ ήταν το σινεμά. Επομένως, θεωρούσα ότι αυτό θα ήθελα να κάνω κάπως. Δηλαδή, να κλείνω τον κόσμο σε μια σκοτεινή αίθουσα και να πλέω μέσα από την εικόνα. Αυτό σιγά σιγά ξέρετε, περνάω τα χρόνια και μεταφράζεται με άλλους τόπους και με οδήγησε στο κομμάτι της υποκριτικής και της ηθοποιίας. Δεν ήταν κάτι δηλαδή που παιδί έλεγα όταν μεγαλώσω θα γίνω ηθοποιός. Που ήταν από την ηθοποιία που μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν δηλαδή στα προσωπικά μου πλάνα να κάνω κάτι άλλο. Αλλά η δοκιμή, γιατί ήθελα να δοκιμάσω πολλά πράγματα, πριν επιλέξω τι θα κάνω και να παθέτω την υποκριτική, δοκιμάζοντάς το στο κρατικό θέατρο πάνω στη Θεσσαλονίκη, είδα ότι αυτό μου ταιριάζει πολύ, μπορώ να μιλήσω μέσα από αυτού και μπορώ να το stand-up βοήθησε αρκετά στην υποκριτική, δηλαδή στην να είστε πιο άνετος. Κοιτάξτε, θα κάνω ένα μικρό διαχωρισμό λίγο για να σας εξηγήσω. Το stand-up δεν κάνω stand-up, εγώ κάνω κωμικό στο σχεδιασμό. Το stand-up κείμενο το οποίο γράφει ο κωμικός ο ίδιος για τον εαυτό του. Ωραία, το διορθώνω. Δεν κάνω κείμενα, αλλά κάνω κωμικό στο σχεδιασμό. Το οποίο λίγο μοιάζει με το stand-up ο κόσμος, λίγο το πετύχει την παρέκκληση. Ο σχεδιασμός με άλλαξε σαν άνθρωπο γενικότερα. Η ετοιμότητα και η ταχύτητα που προσφέρει ο αυτοσχεδιασμός στη σκηνή, να είσαι μια μεγάλη μπροστά στο κοινό και να χρησιμοποιεί αυτό το μηδέν χωρίς σενάριο, χωρίς γενικότερα, με έκανε πιο έτοιμο, πιο μάθημο. Με κάνει να είμαι πιο άνετος να αντιμετωπίσω και τη δυσκολία και στη ζωή μου. Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο μάθημα που σας έχει δώσει μια συνεργασία ή ένα έργο? Στο θέατρο, νομίζω ότι το αγόρι, επειδή με άγγιξε πάρα πολύ συναισθηματικά και είναι ένα έργο το οποίο δεν έχω ξανακάνει κάτι. Δύο χρόνια κάθε μέρα ήταν κάτι πολύ έντονο για μένα και μετά από 220 παρασπάσεις, κάθε περίπτωση ακόμα πλέον και συγκινούμε αυτή την παράσταση. Νομίζω ότι με έχει μάθει πιο πολύ αυτή η παράσταση να καταθέτω την αλήθεια μου πάνω στη σκηνή. Να είμαι εγώ προσωπικά, να αναφέρω μέρος τη δική μου συγκασία και τη ψυχολογία μου πάνω στη σκηνή. Μέσω τα πράγματα. Δεν ξέρω αν καλό, αλλά σίγουρα ξέρω ότι όσο μεγαλώνω και οριμάζω, μιλάω τελείως διαφορετικά μέσα από την τέχνη μου. Ποια στοιχεία θεωρείτε εντελώς απαραίτητα όταν επιλέγετε μια συνεργασία? Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό στη δουλειά μας είναι το ανθρώπινο στοιχείο. Δηλαδή οι συντελεστές. Οι άνθρωποι συνεργάτες σου, ο σκηνοθέτης σου, νομίζω ότι αυτό είναι το α και το μέγα για τον τρόπο που θέλεις να προχωρήσεις. Άπαξ και εμείς ανθρώπους που νιώθουν δουλειά και μπορεί να συνεργαστείς, γιατί πια μεγαλώνουμε, αποκτούμε διαπροτείες και τα κεντρικές μας αλλάζουν. Το επόμενο βήμα είναι να δεις το έργο που σου ταιριάζει. Στο συγκεκριμένο βρήκα έναν άνθρωπο, ένα σκηνοθέτη, ο οποίος ήξερε πολύ καλά το θέατρο σκιών και το παιδικό θέατρο, όπως είναι ο Ηλίας ο Καρελάς. Και το έργο που έδωσε στα χέρια μου, δείξε τη ζωή, ήταν τόσο συγκλονιστικό που μου τέριαξε. Νομίζω ότι το έργο και ο συντελεστής, ο βασικός συντελεστής,
Αντιθέτως, ποια τα εντελώς αποθητικά οδηγούν στην απόρριψη μιας συνεργασίας? Το νούμερο ένα απορριπτικό είναι να μην μπορείς να ταιριάξεις και να μην μπορείς να επικοινωνήσεις με έναν άνθρωπο. Αυτό, ακόμα και αν το έργο μπορεί να είναι το καλύτερο έργο του κόσμου, άμα δεις ότι ο συνεργάτης σου να συμπορεύσει με τα δικά σου θέλω και τα δικά σου στάντα, θα πρέπει να φύγεις. Μου είχε αποκύψει και αυτό το πράγμα και έχω φύγει. Και έχουμε σταματήσει συνεργασίες γιατί βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να ταιριάξουμε καλλιτεχνικά ή προσωπικά ή ηθικά. Ναι. Δηλαδή, όταν καταλαβαίνετε ότι τη δουλειά μας εμείς αλλάζουμε συνήθως συνεργάτες ή εργοδότες κάθε 6 μήνες, μπορεί και πιο σύντομα. Οπότε, πολλές φορές θα προκύψουν στην πορεία σου άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να δεν ταιριάζουν με τα δικά του βότα. Αυτό είναι για μένα το α και το μέρα. Τώρα το έργο και τα αυτά θα περάσουν σε δεύτερη πία. Αξιολογώντας τη μέχρι τώρα επίγηση της δουλειάς σας, σε ποιο βαθμό θα δηλώνατε ικανοποίηση ή ίσως άλλο συνέστημα? Με το σχετικά με το τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Ναι, με το σύνολο της δουλειάς σας. Αν υπάρχει κάποια αξιολόγηση από πλευρά σας. Ναι. Ωραία ερώτηση και ταυτόχρονα δεν ξέρω και τι θα απαντήσω, γιατί αυτή την αξιολόγηση δεν την κάνω. Αυτή τη στιγμή, παρά με τον αξιολόγο και να κρίνω την πορεία μου τόσο να καθορίζω και τη συνέχιση της, νιώθω ότι κάθε φορά επιλέγω το τι κάνω σε σχέση με το πώς νιώθω εκείνη την περίοδο. Επομένως, δεν περιορίζει το παρελθόν. Δεν μπορεί να περιορίζει αν τη μία χρονιά υπέξω μια παρασυνεπίδευρο και είναι μια αρχαία ελληνική τραγωδία και μετά από δύο μήνες από αυτό βρεθώ σε ένα τηλεοπτικό πλατό και κάνω μια πολύ πιο χαλαρή εκπομπή και παρουσιάζω καθημερινά πράγματα. Το ένα με το άλλο δεν μπορώ να τα συνδυάζω, αλλά δεν μπορεί το ένα να απορρίψει το άλλο. Η πορεία μου κινείται καθαρά με βάση την ανάγκη μου και την ανάγκη της εποχής. Καλλιτεχνικά όμως έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Τεράστια διαφορά. Αλλά θεωρώ ότι όπως και είναι και η ζωή μας, έτσι πολύ πλευρή, έχω ανάγκη και εγώ, αλλά και οι θεατές από πολύ πλευρά πράγματα. Οπότε και καλλιτεχνικά τα έχουμε αυτά. Μπορεί την μία μέρα να πάμε να δούμε μία να παρακολουθήσουμε μία όπερα και να νιώσουμε πλήρω παραβολή ευτυχισμένοι, και το άλλο βράδυ να πάμε στα κουζούκια και να δούμε κάτι πάρα πολύ λαϊκό και αυτό το ίδιο το ίδιο συνέστημα να νιώσουμε πάλι να μας γεμίσει. Θα είναι πολύ τελείως διαφορετικά καλλιτεχνικά πράγματα, αλλά και τα δύο καλύπτουν κάποια μας ανάγκη. Σε περίπτωση τυχόν αποτυχίας ή τυχόν κακής κριτικής, συνήθως πώς διαχειρίζεται την κατάσταση και με ποια συναισθήματα? Η κριτική είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο το αγαπάω και μου αρέσει όταν γίνεται από αυτούς που εκτιμώ και ξέρω ότι αυτό που μου λέει είναι καλοπροαίρετο. Την κακή κριτική από ανθρώπους που δεν εκτιμώ ή που διαβάζει το προαίρετο και έχει άλλο στόχο και γίνεται για άλλους λόγους, καθαρά εμπορικούς ή οτιδήποτε, δεν με απασχολούν και καθόλου και δεν με επηρεάζουν συναισθηματικά. Αλλά όταν μπορούσα για παράδειγμα μια θετική από έναν θετικό που με ενδιαφέρει και με αφορά, νομίζω ότι θα το έχω καταλάβει και εγώ ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Επομένως με αφορά, νομίζω από αυτό και το τώρα και προσπαθώ να το αλλάξω. Γι' αυτό και έφυγαν και φίλους πάρα πολλές φορές στις παραστάσεις μου από πολύ μικρή για να βλέπουν, για να μου κρατήσουν πράγματα, να μου λένε πράγματα που να μου έχουν φύγει από το μυαλό μου, από την αισθητική μου. Το αγαπάω. Είστε ευχαριστημένος με τη σημασία που δίνει ο θεατής στο θέατρο σήμερα? Τι να απαντήσει τώρα? Τι να απαντήσει, λέω όμως. Γιατί ξέρετε, έχει πολλές πτυχές τώρα η ερώτηση. Αν είμαι ικανοποιημένος με αυτό, και θα ήθελα να δω ο θεατής πώς το αντιλαμβάνει όλο αυτό. Γιατί το σημείο των καιρών δεν είναι άλλες ταχύτητες. Και το θέατρο έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, παλιά το κομμάτι του θεάτρου είχε μια άλλη αξία. Αρχίζει όταν δεν μπορώ να πω ότι πέφτει, ήθελα να. Νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε λίγο πιο ελαφριά. Χαίρομαι που έχει μπει πιο πολύ στην καθημερινότητα του Έλληνα το θέατρο. Είναι και πιο προσβάσιμο, είναι πιο οικονομικό. Και επίσης βλέπω ότι το νεανικό κοινό το αγκαλιάζει περισσότερο. Σιγά σιγά. Αυτά είναι μέσα πολύ στο κοινό. Όπως είπαμε πριν, ας πούμε το stand-up, το οποίο τα παλιότερα χρόνια είχε μια τεράστια πτώση και απομάκρυνση του κόσμου, τώρα φέρνει τον κόσμο στο θέατρο. Έτσι, ας πούμε, βλέπω μέσα στις παραστάσεις που κάνω ότι
πώς βλέπετε τα πράγματα πολιτικο-οικονομικά. Κοίταξε, εδώ μπορούμε να μιλήσουμε μία ώρα όντως, γιατί μου αρέσει το θέμα πάρα πολύ. Νομίζω ότι πολιτικά, και το κομμάτι της πολιτικής έχει να κάνει πάρα πολύ με το κομμάτι της ηθικής για μένα, είναι από τις περιπτώσεις που ξύνουμε συνέχεια τον πάτο. Το ξύνουμε τον πάτο γιατί πάτο, σκάβουμε για να πάμε ακόμα στο κάτω. Αυτό είναι που με θλίβει και με αγχώνει. Γιατί κάθε φορά που νιώθω ότι έχει χαθεί οποιαδήποτε ηθική από την πολιτική και έχουμε ξεφύγει σε επίπεδα κατάχρησης της εξουσίας, παρόλα αυτά βλέπω ότι και ο λαός είναι ανεκτικός και η πολιτική βρίσκει και άλλο τρόπο να πάει ακόμα πιο χαμηλά. Νομίζω ότι έχουν χαθεί τελείως οι αξίες. Έχει χαθεί τελείως το ήθος. Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη από τον λαό πλέον στις πολιτικές αρχές, στην πολιτική εξουσία. Και αυτό με θλίβει. Δεν έχουμε μια βάση. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μας κρατάει ή να μας κάνει να επεκδικούμε. Και αυτή η απάθεια που έχουμε επιδείξει πλέον σαν λαός είναι που με αγχώνει ακόμα περισσότερο ότι είμαστε έτοιμοι να ανεχτούμε ακόμα χειρότερες καταστάσεις. Το οικονομικό κομμάτι αγγίζει πολύ το πολιτικό, όπως καταλαβαίνετε. Είμαστε ένας λαός που θα καταφύγει με ό,τι και να συμβεί από εδώ και από εκεί. Το ψυχολογικό κομμάτι είναι αυτό που μας έχει καταρακώσει, νιώθω ακόμα περισσότερο. Γιατί πάντα είχαμε μάθει, είμαστε ένας λαός που και με άθλια οικονομικά πάνω κάτω κάτι καταφέρναμε. Το ψυχολογικό λόγω της οικονομικής κρίσης νομίζω ότι είναι αυτό που μας καταράκωσε τόσο πολύ και μας έδειξε την ψυχολογία, μας έδειξε την αξιοπρέπειά μας και την αισιοδοξία μας να ξεφύγουμε από αυτό και να πάμε παρακάτω. Παρ' όλα αυτά είστε αισιόδοξος. Πάντα είμαι αισιόδοξος, είμαι φύση αισιόδοξος. Αυτό το έχω από παιδί. Δεν είναι ότι βλέπω πράγματα και νιώθω αισιόδοξο. Δεν είναι ότι βλέπω κάτι και λέω α, να, έχει γίνει μια στροφή, πάει να αλλάξει κάτι. Γιατί δεν βλέπω άσπρο φως εύκολα, αλλά πιστεύω ότι πάντα θα φάνει αυτός ο απομηχανίστριος, ο οποίος θα έρθει και θα μας, με τον αυδί του θα μας ασπινήσει εμάς για να κάνουμε την αλλαγή. Ναι. Η αλλαγή δεν ήρθε που περιμέναμε όλα αυτά τα πράγματα. Ποια είναι η άποψή σας για τη συλλογική σύμβαση εργασίας, για το συνάψεις μιλώ. Ναι. Κοιτάξτε, ήταν κάτι και θα πρέπει να είναι αναγκαίο. Αναγκαίο και απαραίτητο και να υπάρχει, να είναι υπαρκτό. Η συλλογική σύμβαση καθορίζει και περιορίζει κάπως την ασυνδοσία. Όταν δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση που δεν υπάρχει στο επαγγελμά μας, ο καθένας μπορεί να προσφέρει τους οίκους του σε έναν ηθοποιό και αυτό που σας έλεγα ο πάτος να μην έχει ποτέ πάτο. Το βαρέλει αυτό να μην σταματάει κάπου και να βλέπει το τι θα παίζουν για 1 ευρώ την παράσταση, για 2 ευρώ, να παίζουν με 20 ευρώ το μήνα, να σώσουν από την ιδιότητα τους για να παίξουν το θέατρο. Καταλαβαίνω το σημείο των καιρών, καταλαβαίνω ότι είμαστε σε μια έξαρση θεατρική που μπορεί να δει ότι παίζονται πιπίπια τη παραστάση στον χρόνο. Περισσότερες παραστάσεις ο ηθοποιός αναγκάζεται να βάλει αυτό το τζέπι του για να γίνει παράσταση και να παίξει, που σημαίνει ότι υπάρχει κάτι καλό, υπάρχει ανάγκη για έκφραση και ευτυχώς βρίσκουν τρόπο και χώρο για να εκφραστούν όλοι. Ταυτόχρονα όμως απαξιώνεται είναι στο επάγγελμα. Γιατί ταυτόχρονα όλοι οι ηθοποιοί δεν μπορούν να πληρωθούν με μια συλλογική σύμβαση, γιατί κανένα θέατρο δεν θα άντεχε να δίνει ένα αξιοπρεπές ποσό. Ωστόσο είναι αναγκαία να υπάρχει η συλλογική σύμβαση, γιατί έτσι μπορεί να καθορίσει και το μέλλον του επαγγέλματος και να παραμείνει επάγγελμα. Για το κομμάτι του οποίου το επάγγελμα δεν είναι χόμπι, πρέπει να παραμείνει επάγγελμα. Σαφώς. Αν το κάνει ερασιτεχνικά σαν χόμπι, είναι ένα άλλο επίπεδο. Το κρατάμε και αυτό. Δεν όλα τα επαγγέλματα μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά η βάση του οποίου πρέπει να είναι η συλλογική σύμβαση για να μπορεί κάπως να τον στηρίξει και να τον παρατήσει απέναντι. Και Μακαλιά, πώς ονειρεύεστε το μέλλον σας στον χώρο μετά από 10 χρόνια? Κοιτάξτε, δεν έχω μάθει να κάνω όνειρα, κυρίως τόσο μεγάλα και τόσο μακρινά. Βλέπω το σήμερα και το κοντινό αύριο σε σχέση με τα μοιρά μου, γιατί δεν ξέρω αν θα δω αύριο με τα αύριο. Οπότε για 10 χρόνια δεν ξέρω καν ότι θα είμαι ακόμα σε αυτό το χώρο. Αυτό είναι την πρώτη μέρα που ξεκίνησα. Δεν είναι ότι σώθηκε την να το κάνω. Πρέπει να κάνω σίγουρα μια δουλειά η οποία μπορεί να με κάνει να επιβιώνω και εμένα και την οικογένειά μου. Άρα όσο αντέχω να βρει σε αυτή τη δουλειά και να βγάζω το προς το σύνθος, κάνω με πολύ αγάπη. Δεν έχω όνειρο να σας πω ότι θα ήθελα να κάνω κάποιους ρόλους, να τις παραστάσει. Αυτό το αφήνω να έρθει. Γιατί μπορεί να μην έχει φτιαχτεί ακόμα αυτό το έργο που θα με συναρπάσει τόσο πολύ, ή να πέσει κάτι στα χέρια μου που στον χώρο μου τη βαλίτσα και να πω χριστέ μου, αυτό είναι αυτό το έργο που θέλω να κάνω για να παίρνω μια ζωή. Δεν ήθελα σίγουρα να ασχολούμαι με αυτό το χώρο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σε όλε τι πλευρέ, τόσο στο θέατρο, στο σινεμά, στη τηλεόραση, για με το άλλο οτιδήποτε. Να κάνω το κάνω σε
κύριε Μακαλιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις ωραίες ερωτήσεις, γιατί πολύ σπάνια μας κάνουν. Εντάξει. Σας ευχαριστώ και εγώ λοιπόν. Λοιπόν, ραντεβού από την Κυριακή, νομίζω, Σάββατο. Σάββατο 4 Μαΐου, Θέατρο Αμαλίας, το καινούριο χώρο που ανακαινίστηκε. Ακριβώς, και αυτό πολύ ευχάριστο. Ναι, βέβαια. Για εδώ τη Θεσσαλονίκη που δεν έχουμε και χώρους, είναι πολύ, πολύ καλή κίνηση. Και με καλή δουλειά, όπως βλέπουμε ότι θα είναι. Καλή επιτυχία. Θέλω πολύ να δω αυτή την παράσταση, παρόλο που δεν αγαπώ τα παιδικές παραστάσεις. Δεν είναι παιδικό, σας δικαιώμαι. Ναι, έχω ακούσει ότι είναι και για μεγάλους, το βλέπουν άνετα. Θα έλεγα ότι κυρίως είναι για μεγάλους. Ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και στο επανειδήν. Να είστε καλά. Γεια.